Έντονη ανησυχία και προβληματισμό στους αγρότες της Κρήτης προκαλεί στασιμότητα των τιμών παραγωγού του ελαιολάδου. Ενώ η συγκομιδή των ελιών πλησιάζει στο τέλος της και η εφετινή παραγωγή σε επίπεδο νησιού είναι μειωμένη λόγω σκηνοκαρπίας κατά περίπου 70%, οι τιμές του ελαιολάδου είναι καθυλωμένες στα επίπεδα των 2,5 ευρώ ή 3 γραμμές. Υπήρχε μια ελπίδα ότι επειδή ακριβώς είχαμε μια τόσο μεγάλη μείωση στην παραγωγή, ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να αντισταθμιστεί κατά κάποιο τρόπο με κάποιες πολύ καλύτερες τιμές σε επίπεδο παραγωγού και έτσι να μπορέσουμε κάποιο κομμάτι της απώλειας εισοδήματος και της παραγωγής να το αντικαταστήσουμε από μια αισθητά καλύτερη τιμή. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, για άλλη μια χρονιά ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης πάει περίπατο. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι έχουν κάνει τα κουμάντα τους, πόσο κάνει το λάδι στην Ισπανία, πόσο κάνουν τα μεταφορικά να έρθει στην Ελλάδα, και από εκεί και πέρα έχει βγει ένα κουστούμι για την τιμή του λαδιού και το βλέπουμε και εδώ και από την αρχή σχεδόν τη σεζόν και κυμαίνεται γύρω πολύ, λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Αυτή την περίοδο οι τιμές στην Ισπανία είναι κατά πολύ χαμηλότερες, κυμαίνονται γύρω στο 2,20 και βέβαια, αν υπάρξει μια μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ Κρήτης και Ισπανίας, αυτό μπορεί να οδηγήσει κάποιους στη σκέψη να ασχοληθούν με εισαγωγές ελαιολάδων από την Ισπανία, κατά τρόπον βέβαια όχι τόσο νόμιμο και τυπικό, δηλαδή να φέρουν εδώ λάδι ισπανικό και να το πουλήσουν ως ισπανικό, αλλά να φέρουν ισπανικό και να το πουλήσουν ως κρητικό. Η ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιολάδου Νομουχανίων, η οποία με 2.000 ενεργά μέλη είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες παραγωγών της Κρήτης, με υπόμνημά της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για ελέγχους στις εισαγωγές ελαιολάδου για την αποφυγή παράνομων ελληνοποιήσεων. Όμως δεν έλαβε καμία απάντηση. Όσον αφορά για τις εισαγωγές ελαιολάδου είτε από ευρωπαϊκές χώρες είτε από τρίτες χώρες, προτείνουμε να οριστούν δύο πύλες εισόδου, δηλαδή δύο λιμάνια σε όλη τη χώρα από όπου θα γίνεται εισαγωγή ελαιολάδου, να καταγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, να ενημερώνεται η νομαρχιακή και η αυτοδιοίκηση γενικότερα, ποιος είναι ο παραλήπτης και πού πάει, και ταυτόχρονα να ενημερώνονται και τα συνδικαλιστικά όργανα της συγκεκριμένης περιοχής όπου είναι ο παραλήπτης. Και αυτό όχι γιατί είναι παράνομο να γίνονται εισαγωγές, δεν είναι παράνομο να γίνονται εισαγωγές, αλλά για να μπορεί να σταματήσει και να γίνει ο έλεγχος των παράνομων ελληνοποιήσεων, οι οποίες από ό,τι ξέρουμε δυστυχώς γίνονται αθρώα. Εγώ προσωπικά, αλλά και με άλλους που το έχω συζητήσει, δεν έχουμε δει μπουκάλι λάδι ελληνικό, τον οποίο να αναφέρει ότι είναι μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μείγμα ελαιολάδων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελληνικό ελαιόλαδο. Όλα τα βλέπουμε με ΠΟΠ το ένα, ΓΕ το άλλο, κριτικό λάδι το άλλο, όλα τα βλέπουμε ελληνοποιημένα στο φουλ.